Είναι πάρα πολύ πιο συγκεκριμένος και θα αναφερθώ στο βιβλίο, σε αυτά που θεωρώ εγώ ότι είναι παραλήψεις κτλ. Το βιβλίο το διάβασα όταν πρωτοβγήκε το 2004, δηλαδή πριν από 8 χρόνια και το διάβασα στα αγγλικά. Δεν έχω διαβάσει την ελληνική έκδοση, οπότε δεν μπορώ να σας πω κατά πόσο είναι πιστή ή όχι η μετάφραση. Όταν το τελείωσα το βιβλίο, μου έμεινε στο στόμα μια πολύ πικρή γεύση. Αναρωτήθηκα μήπως, αν και Έλληνας, κακώς βρίσκομαι σε αυτή την πόλη. Λίγες εβδομάδες μετά, το ξαναδιάβασα και κράτησα πάνω από 35 σελίδες σημειώσεων, τις οποίες δυστυχώς, λόγω ενός ατυχήματος στον υπολογιστή μου, τις έχασα. Πρέπει από την αρχή να σας πω ότι το βιβλίο, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, είναι εξαιρετικά γραμμένο, με άριστη και δεξιοτεχνική χρήση της αγγλικής γλώσσας, σε στυλ που κυλάει και με ελάχιστες, εδώ θα διαφωνήσω με τον κύριο Μέρτζο λίγο, με ελάχιστες ιστορικές ανακρίβειες. Και αυτές οι ιστορικές ανακρίβειες είναι τελείως ασήμαντες κατά την γνώμη. Αλλά, όπως λέει ο κύριος Καραμπαλιάς, είναι μια ιστορική αφήγηση. Πού είναι λοιπόν οι αντιρρήσεις μας. Τις παραλήψεις είπα για τις παραλήψεις. Πού είναι λοιπόν οι αντιρρήσεις μας. Πρώτον, στις εσκεμμένες ή μη παραλήψεις. Δεύτερον, στην έμφαση που δίνει σε ορισμένα γεγονότα. Και τρίτον, αντίστοιχα, στην υποβάθμιση άλλων. Τέταρτον, στις μισές αλήθειες που χρησιμοποιεί. Πέμπτον, στην περίεργη επιλογή αποσπασμάτων και παραπομπών από τρίτους. Και έκτο και τελευταίο, κυρίως, στην χρήση λέξεων. Πάντοτε μιλάω για την αγγλική γλώσσα, γιατί αυτό το οποίο διάβασα. Λέξεις με έντονες συνεκδοχές. Ακόμα και στην επανάληψη αυτών των λέξεων. Δεν χρειάζεται σε κανέναν από εσάς να τονίσω τη δύναμη που έχουν οι λέξεις και πώς μπορούν να επηρεάσουν ένα ιστορικό κείμενο. Έχουμε το πολύ πρόσφατο παράδειγμα με τη λέξη συνοστισμός, που ενώ ήταν μια εξαιρετική εργασία σε γενικές γραμμές, μία λέξη αυτή την κατέστρεψε. Και πρέπει επίσης να σας υπενθυμίσω ότι το βιβλίο αυτό δεν απευθύνεται σε εμάς. Απευθύνεται σε αγγλόφωνο αναγνωστικό κοινό, το οποίο δεν γνωρίζει τίποτα για την ιστορία της Θεσσαλονίκης και εύκολα επηρεάζεται στη διαμόρφωση εντυπώσεων. Τα παραδείγματα που θα χρησιμοποιήσω παρακάτω αναφέρονται σε αυτές τις κατηγορίες που σας είπα πριν, παραλήψεις κτλ. Μια παρένθεση, μικρή. Τότε πριν 8 χρόνια σκέφτηκα να γράψω ένα άρθρο με τις αντιρρήσεις μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τόλμησα να αντικρούσω έναν δόκτωρα της Οξφόρδης και καθηγητή στο Κολούμπια, με εξαιρετικές κριτικές Ελλήνων, ιστορικών και κριτικών. Το βιβλίο τώρα του κ. Τακόπουλου μου δίνει και μένα την ευκαιρία να εκφράσω την γνώμη μου. Λοιπόν, ξεκινάω το 1821. Στο βιβλίο του Βαζάβρε κάνει μια γενική αναφορά στις σφαγές, χωρίς συγκεκριμένα γεγονότα. Γεγονότα όπως αυτά που συνέβησαν στην πλατεία Άθηνος, στον Άγιο Αθανάσιο, την Εκκλησία κτλ. Καλύπτει την περίοδο σε μια μισή σελίδα και ξεκινάει λέγοντας, μεταφράζω. Οι σφαγές έγιναν παρότι, προσέξτε τη λέξη αυτή, οι σφαγές έγιναν παρότι ήταν αντίθετες με τη βασική θέση των Οθωμανικών αρχών που υπαγορεύουν ότι το κράτος φροντίζει όλους όσους βρίσκονται κάτω από την εξουσία του. Και τελειώνει το σχετικό κεφάλαιο με το μαξιλαράκι. Το Οθωμανικό κράτος δεν έχει κανένα μακροπρόθεσμο συμφέρον να εξαλείψει τους Έλληνες ή να τους αποδυναμώσει. Αντίθετα, το κράτος τους χρειάζεται για το εμπορικό τους δαιμόνιο. Κάντε εσείς τα συμπεράσματά σας. Πάμε τώρα στο 1876. Είναι το γεγονός της σφαγής των ξένων από όπλο μουσουλμάνων στο τζαμί, Σαντλή τζαμί, δίπλα στο διοικητήριο. Μια γενική παρατήρηση. Σε όλο το βιβλίο αποφεύγει ο Μαζάουερ την αναφορά ονομάτων και χρονολογιών. Το καταλαβαίνω σαν συγγραφέα, γιατί έτσι το βιβλίο του γίνεται πολύ εύκολο διάβασμα. Τα πολλά στοιχεία κουράζουν τον αναγνώστη.
Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχει μια ανακολουθία που το θεωρώ σημαντική. Σελίδα 170 γράφω. Οι πρόξενοι βρέθηκαν στον τζαμί, όπου έγινε σφαγή, τυχαία. Έτυχε να περνούν από εκεί. Σελίδα 177 γράφω. Οι πρόξενοι παρουσιάστηκαν στον τζαμί ως προσαναλυτές. Πάμε παρακάτω. Στη σελίδα 170 γράφω. Ο Βρετανός πρόξενος Μπλαντ έστειλε τηλεγράφημα που έλεγε ότι εισαγωγικά, οι Έλληνες μετά τη σφαγή, που είναι το τηλεγράφημα του Μπλαντ, άρχισαν να οπλίζονται φοβούμενοι γενική σφαγή. Γιατί να αναφέρεται στο ανύπαρκτο αυτό γεγονός. Ο πρόξενος έγραψε το παραπάνω για να πείσει την κυβέρνησή του να στείλει αγγλικά πολιτικά πλοία στη Θεσσαλονίκη για να προστατεύσει τους ξένους υπηκόους. Από όλο αυτό το βιβλίο, αυτά είναι τα τηλεγραφήματα των Εγγλέζων από το Μπλαντ προς τα Υπουργεία και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Διάλεξε μία μόνο γραμμή, αυτή τη γραμμή. Επιπλέον στο αρχείο του Μπλαντ, που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο του Μπέρνταμ και είχα την τύχη να το διαβάσω σχεδόν όλο, γράφει ο ίδιος ο Μπλαντ ξεκάθαρα ότι αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, το οποίο το θεωρεί ανύπαρκτο, απλώς για να πείσει την κυβέρνησή του. Στη συνέχεια ο Μαζάουερ παραλείπει όλα τα επαφόλουθη της σφαγής των προξένων. Αναφέρεται μόνο στο κρέμασμα 6 τσιγκάνων ως υπευθύνων της σφαγής. Ενώ λίγους μήνες αργότερα το καλοκαίρι, θα συνέβησαν τον Απρίλιο-Μάιο, καταδικάστηκαν σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης οι καθοδηγητές της σφαγής. Ο Βαλής, οι αξιωματικοί, οι Τούρκοι αξιωματικοί και σύμβουλος του Βιλαϊτή, με πολύ βαριές ποινές φυλάκισης και καθαιρέσεις. Στο κεφάλαιο αυτό υποβαθμίζει ο Μαζάουερ όσο μπορεί τη συμμετοχή των Τούρκων, των μουσουλμάνων. Αναφερόμενος στο γεγονός, ανοίγω εισαγωγικά, παρεξήγηση. Ή ότι η σφαγή έγινε από Αλβανούς και Τσιγκάνους. Και τελειώνει πάλι με το σχετικό μαξιλαράκι. Ανοίγουν εισαγωγικά. Πολύ γρήγορα η αντιπάθεια, όπως έτσι τις λέξεις, μεταξύ των φυλών, δηλαδή των χριστιανών και των μουσουλμάνων, γρήγορα ξεχάστηκε και συγχωρέθηκε. Πάμε στον πόλεμο τον Ελληνοτουρκικό του 1897. Θα πείτε τι σχέση έχει αυτό με τη Θεσσαλονίκη. Θα σας πω. Δεν κάνει απολύτως καμία αναφορά σε αυτό το γεγονός. Τη στιγμή που η Θεσσαλονίκη ήταν το κέντρο επιχειρήσεων των Τούρκων με την έδρα του Γενικού Επιτελείου, τη στιγμή που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη σιδηροδρομικός 154.000 στρατιώτες, 3.300 αξιωματικοί και 34.000 άλλων. Τρίτον, ήταν η έδρα δεκάδων Γερμανών αξιωματικών που εκπαίδευαν και συμβούλευαν τους Τούρκους. Και τέταρτο, και σημαντικότερο για την περίπτωση αυτή, γιατί εδώ έφεραν μάλλον οι Τούρκοι τους Έλληνες εχμαλώτες. Στο θέμα των εχμαλώτων, ο ίδιος ο πρόξενος, ο Εγγλέζος, ο Μπλαντ, που αναφερθήκαμε και το 1876, γιατί έγραψε ότι στις 27 Απριλίου άρχισαν να φτάνουν καθημερινά στην πόλη εκατοντάδες Έλληνες εχμάλωτοι, σιδηροδρομικός Αφιβέρια με καΐκη από τις αρχές της Κατερίνης. Μέσα σε λίγες μέρες γέμισαν οι φυλακές του Εφταπηγείου, του Λευκού Πύργου και η ειδική διαμορφωμένη χώρα στο πεδίο του Άρους. Και συνεχίζει. Στις 28 Απριλίου, 40 εχμάλωτοι μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη και οδηγήθηκαν από το σιδηροδρομικό σταθμό στη φυλακή του Λευκού Πύργου, τη πομπή που εγούνταν κεφάλια των νεκρών Ελλήνων καρφωμένα σε ποτάρια. Οι πρόξενοι εξανέστησαν και προέβησαν σε εντονότατε διαμαρτυρίε προ τον Βαλή. Οι Έλληνες εχμάλωτοι, καθώς οδηγούνταν προς το Λευκό Πύργο, δέχτηκαν ήδη ξυγές τους φύλανε μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Καθηγητής λοιπόν στην Εβραϊκή Σχολή της Θεσσαλονίκης, στην Αλιάνς Ισραηλίτ Universelle, στην αναφορά του προς το Παΐσι, έχω όλα τα στοιχεία γιατί υπάρχει συγκεκριμένη επιστολή, γράφει. Μόλις πληροφορήθηκα την άφηξη μιας ομάδας Ελλήνων εχμαλώτων, ένα πλήθος Εβραίων που ανήκουν στη χαμηλή τάξη των Ανίδεων συγκεντρώθηκαν στο σταθμό. Με το που εμφανίστηκαν οι εχμάλωτοι, τους υποδέχτηκαν οι Εβραίοι με γιουχαίσματα, ύβρις και άλλες παρόμοιες εκδηλωτικές εκδηλώσεις. Τα γιουχαίσματα και οι αποδοκιμασίες και οι αλλαγμοί συνόδευσαν τους εχμαλώτους έως το Λευκό Πύργο, μια διαδρομή περίπου μια ώρα.
Η συμπεριφορά του εβραϊκού όπλου εξόρμησε όλους τους χριστιανούς, όλους τους Εβραίους που σέβονται τους ανθρώπους και πρώτα απ' όλα τους Έλληνες που παρακολούθησαν χλωμία από τα σκαλιά των σπιτιών τους στην πορεία των αιχμαλώτων. Το βιβλίο του Μαζάου δεν υπάρχει απολύτως καμία αναφορά για το 1897. Πάμε τώρα στο 1903. Είναι η χρονιά που Βούλγαροι εναρχικοί, γνωστοί ως Μπαρκάλιδες, ανατείναξαν ένα γαλλικό πλοίο στο λιμάνι του Κουδαφιδίου, την Οθωμανική Τράπεζα και διάφορες άλλες πολιτικές ενέργειες. Είναι ένα πολύ πιασιάρικο θέμα. Το ξέρω καλά και έγραψα ολόκληρο βιβλίο πάνω σε αυτό το πράγμα. Αλλά στην ουσία είναι και σχετικά ασήμαντο για την ιστορία της πόλης. Ήταν ορισμένοι Βούλγαροι εναρχικοί, οι οποίοι θέλησαν να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους έναντι των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Σε αυτό το γεγονός αφιερώνει 3,5 ολόκληρες σελίδες. Χωρίς φυσικά να αναφέρει ότι οι Τούρκοι σκότωσαν στη διάρκεια των γεγονότων αυτών 12 Έλληνες, τραυμάτισαν 88 και φυλάκισαν άλλους 24, οι οποίοι οι Έλληνες όλοι αυτοί ήταν παντελώς άσχετοι με τα γεγονότα. Τα νούμερα αυτά προέρχονται από έκθεση του προξένου κυρίου Γενιάδη προς Υπουργείο της Περιφέρειας Ελλάδας. Αμέσως μετά από αυτές τις 3,5 σελίδες, ασχολείται για μία σελίδα και 3/4, ας πούμε για 2 σελίδες, για ολόκληρο το μακεδονικό αγώνα, υποβαθμίζοντας έτσι όλο το θέμα. Χωρίς όμως από τις 2 αυτές σελίδες να παραλείψει να αφιερώσει μία ολόκληρη σελίδα στις δολοφονίες της οργάνωσης του Σουλιώτη Νικολαίδη. Αυτό είναι η επιλεκτική έμφαση γεγονότων. Και τελειώνει πάλι με το μαξιλαράκι. Ανοίγουν εισαγωγικά. Οι ελληνικές συμμορίες συχνά αποτελούνταν από ελληνοποιημένους Σλάβους ή Αλβανούς λίσπες συμμορίες. Πλην υπάρχει. Έχει εισαγωγικά. Αυτά για το 1903. 1908, η επανάσταση των Ινωτούρκων. 2 μονολόγια για να μην σας κουράσω, αλλά πιστέψτε με, θα μπορούσα να μιλήσω για πάνω από μία ώρα για το όριο παραπληροφόρησης στις λίγες σελίδες που αφιερώνει για την επανάσταση των Ινωτούρκων. Στις σελίδες αυτές εκφράζει απροκάλυπτα τους ήρωες της επανάστασης, τον Ελβέρ, τον Ταλάφ και άλλους, χωρίς να εξετάσει ποιοι ήταν και ποιοι κρύβονταν από πίσω. Και δεύτερον, ακόμα χειρότερο, χωρίς καν να αναφέρει τις διώξεις, σφαγές και βιασμούς των χριστιανών της Μακεδονίας του 1910, του 1911 και του 1912 υπό την καθοδήγηση του Κομιτάτου, δηλαδή των παραστατών, ας τους πούμε. Και τρίτον, ακόμα χειρότερο, το ρόλο των ανθρώπων αυτών εμπέρνταν κλπ. Στην περίοδο 1914-1916, στον αφανισμό των πολιτείων και των εκατομμυρίων Αρμενίων. Και φτάνω στο 1912. Εδώ τα πράγματα γυρίζονται. Ξεκινάω με την αγγλική λέξη που χρησιμοποιήσει, φανταστείτε. Λίγο το μικρόφωνο να κοντάσεις. Ξεκινάω με την αγγλική λέξη που χρησιμοποιεί για την απελευθέρωση. Η λέξη είναι, μπροσταλικά, capture. Η λέξη αυτή σημαίνει άλωση, υφαρπαγή, υποδηλώνει δηλαδή εχμαλωσία, που σημαίνει ότι εφόσον την πήραμε, την εχμαλωτήσαμε, κάποια μέρα ίσως πρέπει να την επιστρέψουμε στους δικαιούς. Η λέξη λοιπόν αυτή υποδηλώνει ότι η πόλη δεν ανήκει στους κατευθυνσίες και προδιαθέτει τον αγγλόφωνο, πάντα θα σας τονίζω αυτό το πράγμα, αναγνώστε. Σε όλο αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν 2 μόνο αναφορές σε εντυπώσεις αξιωματικών που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Μία είναι του Αλέξανδρου Μαζαράκη, 3-4 λέξεις, και μία ακόμα που θα σας τη διαβάζω από το πρωτότυπο. Είναι επιστολές που έστελνε, θα σας πω ποιος ήταν μετά, ένας αξιωματικός της Δευτέρας Μοναρχίας, όχι γυναίκα, αγαπημένη γυναικούλα, τέλος πάντων. Έχει πάρει κομματάκια από 3 επιστολές και τα πέρασε μεταξύ τους. Η Θεσσαλονίκη δεν με ενθουσιάζει. Έχει ομολογουμένως ένα ωραίο κήπο στο καραθαλάσσιο, ένα ωραίο καραθαλάσσιο κήπο με κινηματογράφο, μουσική, καφέ στο αγκάρ και ρεστοράν. Σας βεβαιώ ότι εσυχάθηκα φοβερά. Θα προτιμούσα δε 1000 φορές να ήμουν στραφές.
στρατοπεδευμένος, υποσχημής σε κανένα βουνό. Παράλληλα, σε αυτή την παραλή πόλη, όπου είναι συγκεντρωμένη όλη η φυλή του Ισραήλ. Σε βεβαιώ, αναφέρθηκε και μιλάει για την έκρα του, ότι αντιπαθητικότερος τρόπος δεν υπάρχει. Και συνεχίζει. Δεν ξέρω κατά πόσο δύναται να αρέσει μια πόλη με κοινωνία παραλή, αποτελούμενη κατά 9 δέκατα από Εβραίους. Δεν έχει ούτε το ελληνικό, αλλά ούτε το ευρωπαϊκό. Δεν έχει τίποτα. Αυτά τα μετέφρασε επί λέξη και τελείω σωστά ο Μαζάρο του βιβλίου. Θα μου πείτε μια χαρά, γιατί. Αυτά διάβασε ο άνθρωπο, αυτά έγραψε. Τα λόγια αυτά ανήκουν σε έναν αξιωματικό, τον Ιπποκράτη Παπαβασιλείου. Στην περίπτωση βέβαια αυτή, αναφέρει το όνομα, αν και είναι δύσκολο. Σα είπα ότι αποφεύγει να αναφέρει το όνομα. Ήταν ένας μεγάλος αστός από την Αθήνα, στενή σχέση με το παλάτι, που ξεκίνησε με τη δεύτερη ιεραρχία από την Αθήνα, πολέμησε εκεί και μέσα στη Θεσσαλονίκη με τη δεύτερη ιεραρχία. Από εκεί το στείλαν κατευθείαν στο μέτωπο της Ιππήρου και από την Ήπειρο ξαναγύρισε το Μάιο στη Θεσσαλονίκη. Και τότε γράφτηκαν οι επιστολές αυτές. Η γυναίκα που είχε γεννήσει στην Αθήνα, όταν αυτός έλειπε στο μέτωπο. Φυσικά οι παραπομπές αυτούς είναι καθόλου σωστές. Μια χαρά είναι ο Μασάνατος. Προέρχεται όμως, προέρχονται πάλι αυτές οι παραπομπές από αυτό το βιβλίο. Είναι 350 σελίδες. Με δεκάδες επιστολές. Είναι μια δουλειά που έκανε η κυρία Τρίχα για λογαριασμό του Ηλιάκου, την εταιρεία Εθνικού Λογαριασμού του Ιστορικού Αρχείου. Σας διαβεβαιώ ότι το έχω διαβάσει ολόκληρο. Καθώς θα σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν και δεκάδες άλλα βιβλία με εντυπώσεις αξιωματικών και στρατιωτών από τη Θεσσαλονίκη. Πουθενά, μα πουθενά, δεν υπάρχει μία τόσο αρνητική περιγραφή όσο αυτή που επέλεξε ο Μαζάρο. Υποθέτω λοιπόν ότι ο Μαζάρο τα διάβασε όλα αυτά, διάβασε και όλα τα άλλα τα βιβλία και διάλεξε να περιλάβει αυτές τις γραμμές. Μήπως θα το θεωρήσουμε τυχαίο, δεν ξέρω.